Το Δήμο Χερσονήσου, ένα Δήμο του βορειοανατολικού τμήματος του νομού Ηρακλείου Κρήτης, εφαρμόζεται ένα επιδεικτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην αναβάθμιση των επεξεργασμένων λιμάτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης της Χερσονήσου. Χρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, Περιβαλλοντολογική Πολιτική και Διακυβέρνηση, και κατά 50% από ίδιους πόρους των συμμετεχόντων, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από το ΤΕΙ Κρήτης, τη ΔΕΙΑΧ, το Δίκτυο Μεσόγειος SOS και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το πρόγραμμα PURE είναι ένα επιδεικτικό πρόγραμμα LIFE που έχει σαν βασικό αντικείμενο τη μετατροπή ενός υπάρχοντος συστήματος διανομής επεξεργασμένων λιμάτων που υπάρχει στο δημοτικό διαμέρισμα Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου σε ένα σύστημα διανομής εναλλακτικής ποιότητας νερού, εναλλακτικής πηγής νερού. Βασικό στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να αναβαθμίσουμε τεχνικά φυσικά το υπάρχον έργο, αλλά και να πείσουμε τους καλλιεργητές και τους χρήστες ότι αυτό είναι ένα άλλο νερό, μια άλλη ποιότητα νερού. Η ελαφριά, αυτή λεπτή διαφορά μεταξύ επεξεργασμένων λιμάτων και εναλλακτικής ποιότητας νερού μπορεί να γίνει κατανοητή στον καθέναν από εμάς όταν σκεφτούμε πώς θα λειτουργούσαμε εμείς αν ενημερωνόμαστε το γρασίδι που ξαπλώνουμε σε ένα ξενοδοχείο ποτίζεται με εναλλακτική ποιότητα νερού, δηλαδή διαφορετική ποιότητα νερού από αυτό το νερό της ίδρυυσης, ή αν πώς θα το δεχόμασταν εάν μας ενημερώνονταν ότι απλώς ποτίζεται με ένα επεξεργασμένο λίμα. Για να πετύχουμε όλο αυτό το στόχο, που βασικά ήταν να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές, δηλαδή τους καλλιεργητές, αξιοποιηθήκαν πάρα πολλά εργαλεία, ενημέρωση φυσικά όλων αυτών των ανθρώπων και κυρίως αγρονομική αξιολόγηση των επεξεργασμένων λιμάτων, τόσο για την επίδρασή τους στο έδαφος, όσο και για την επίδρασή τους στις καλλιέργειες. Και για πρώτη φορά στην Ελλάδα έγιναν εξετάσεις στους καλλιεργητές, δηλαδή στους χρήστες αυτού του νερού, έτσι ώστε να διαπιστώσουμε εάν και κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε επίδραση από την διαχείριση των λιμάτων στην υγεία τους. Κατά πόσο όμως η επαναχρησιμοποίηση των λιμάτων μπορεί πράγματι να αποτελέσει εργαλείο ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων και ποιο είναι το ισχύον στη χώρα μας θεσμικό πλαίσιο? Σαφέστατα μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο ορθολογικής διαχείρισης, εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων, καλύτερης χρήσης των πόρων και βέβαια μιλάμε για τους υδατικούς πόρους. Περιοχές λοιπόν οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα αρνητικών υδατικών ισοζυγίων έχουν τις δυνατότητες να εξοικονομήσουν νερό και μέσω της επαναχρησιμοποίησης. Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι. Παρά την παραδοσιακή μορφή που έχει επαναχρησιμοποίηση των λιμάτων, υπάρχουν δυνητικοί και πραγματικοί κίνδυνοι οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Με κατάλληλο βέβαια θεσμικό πλαίσιο. Αυτό λείπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμπολής, δεν είναι κάτι το οποίο δεν καλύπτεται μέσω μιας οριζόντιας οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους που έχουν να κάνουν με το ότι το πρόβλημα της λειψιδρίας δεν είναι πολύ έντονο στις βόρειες χώρες της Ευρώπης. Υπήρχε κενό και στην Ελλάδα, το οποίο καλύφθηκε από το 2011 με τη σχετική ΚΙΑ, η οποία πλέον καθορίζει με σαφήνεια τους όρους και προϋποθέσεις για μια ασφαλή επαναχρησιμοποίηση. Επομένως, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μπούμε σε μια φάση υλοποίησης έργων, τα οποία θα μπορέσουν να μας ξεκολλήσουν, αν μου επιτρέπει η έκφραση, από το 1%, ένα πολύ μικρό ποσοστό επαναχρησιμοποίησης, να φτάσουμε σε αυτό που στην Ελλάδα μπορεί να άνετα να είναι αποτελεί ένα όριο του 8 με 10%. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με χώρες όπως την Ιταλία και την Ισπανία. Και βέβαια δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τα ποσοστά του Ισραήλ και της Κύπρου με τα 80%, διότι οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές, κυρίως από άποψη υδατικών ισοζυγίων. Υπάρχουν προτάσεις οι οποίες προτάθηκαν για το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της περίοδου του μέχρι το 2015, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτές δεν έχουν ακόμα προχωρήσει, δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν μέχρι το 2015. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο να μπορέσουν να περάσουν σαν γέφυρα στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο του 2014-2020 και μέσα από τα διάφορα ταμεία περιφερειακής ανάπτυξης, ταμείο συνοχής και το κοινωνικό ταμείο να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν τα έργα αυτά. Με την κατάλληλη επεξεργασία, τα λίμματα μπορούν να αποφέρουν πολλαπλά ωφέλη. Η χρήση των επεξεργασμένων λιμάτων στη γεωργία περιλαμβάνει τρεις συνιστώσεις. Αυξάνει την προσφορά νερού στη γεωργία, συμβάλλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λιμάτων και περιέχει αριθμών κινδύνων όσον αφορά την δημόσια υγεία, το περιβάλλον και τη γεωργία.
Επιβάλλεται λοιπόν να ελαστικοποιηθούν όλοι οι κίνδυνοι γιατί μέσω σωστού σχεδιασμού, διαχείριση και ορθών γεωργικών πρακτικών. Τότε θα προκύψουν πολλαπλά ωφέλη για τη γεωργία, το περιβάλλον και τα νερά. Ειδικά όσον αφορά στο Δήμο Χερσονήσου. Το πρόγραμμα αυτό της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης Χερσονήσου θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί τι έκανε αυτό. Πρώτον, έβαλε φίλτρα σήμερα στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, που αυτό τι σημαίνει, ότι μείωσε πάρα πολύ, σχεδόν εξαφάνισε τα αερούμενα στερεά τα οποία έχει μέσα το νερό της επανακρησιμοποίησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βελτιώσει πάρα πολύ την ποιότητα, γιατί μέχρι σήμερα ήταν το μεγάλο μας πρόβλημα. Οι καλλιεργητές, επειδή προκαλούσαν αυτά τα αερούμενα στερεά έμφραξη των σταλακτήρων, σταματούσαν να χρησιμοποιούν τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα. Θεωρούσαν ότι τους δημιουργήσε πρόβλημα στην άρδευση. Η δεύτερη σημαντική παρέμβαση την οποία έκανε αυτό το πρόγραμμα είναι ότι χρησιμοποιεί πλέον UV αντί για χλώριο στην απολύμανση των υγρών αποβλήτων. Βελτίωσε λοιπόν πάρα πολύ την απολύμανση των υγρών αποβλήτων με αποτέλεσμα να εξαλείψει σχεδόν τον κίνδυνο το οποίο διατρέχει κάποιος από την χρήση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Και το τρίτο είναι ότι ελαττώσαμε πάρα πολύ την ποσότητα του χλωρίου την οποία επιβάλλει η νομοθεσία να χρησιμοποιούμε για την απολύμανση των υγρών αποβλήτων με αποτέλεσμα να μην έχουμε πλέον χλωριωμένα οργανικά παρόγαγα τα οποία θεωρούνται καρκινογόνα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα τρία σημεία είναι τα σημεία στα οποία το πρόγραμμα αυτό βοήθησε ιδιαίτερα την επαναχρησιμοποίηση. Ένα τελευταίο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι αυτό το πρόγραμμα για να θεωρηθεί ότι είναι απόλυτα ασφαλές προτείνω να συνοδευτεί τουλάχιστον για 3 χρόνια από ένα σύστημα συνεχούς παρακολούθησης όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτών των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο έδαφος και στα υπόγεια νερά. Αναφορικά με την καινοτομία του συγκεκριμένου προγράμματος, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Χερσονήσου επισημαίνει. Η καινοτομία θεωρώ ότι είναι σε κάποιες δράσεις που έχει εφαρμόσει το πρόγραμμα και που αφορούν κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις, ενημέρωση, παρακολούθηση των καλλιεργειών, όπως επίσης και κάποιες παράμετρες υγιεινής που αφορούν τους πολίτες. Θεωρώ ότι τα βασικά ήταν αυτά ούτως ώστε ο κόσμος να πιστεί αυτή τη στιγμή και να χρησιμοποιεί χωρίς κανένα ενδιασμό τα επεξεργασμένα λίμματα. Η Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Χερσονήσου λειτουργήσε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2001, με τη ΔΕΙΑ Χερσονήσου να είναι η πρώτη επιχείρηση στην Ελλάδα που με την ανώτερη επεξεργασία λιμάτων και μετά από εγκεκριμένες μελέτες και αδειοδοτήσεις διέθεσε την εκροή του βιολογικού καθαρισμού για την άρτευση των ελαιώνων στην ευρύτερη περιοχή. Το υφιστάμενο δίκτυο από την εκροή του βιολογικού καθαρισμού καθορίζεται σε 3 ζώνες: την υψηλή, τη μεσαία καθώς και τη ζώνη της Πεφάνας. Εξυπηρετείται από 2 δεξαμενές, 800 και 250 κυβικά μέτρα και αποτελείται από 15.000 μέτρα δικτύου διαφόρων διατομών, ενώ διαθέτει 130 περίπου διανομής για την εξυπηρέτηση των 1.500 τελικών χρηστών. Η επιφάνεια που αρδεύεται είναι περίπου 4.300 στρέμματα. Στα πλαίσια του έργου LIFE έγινε προσπάθεια τεχνικής αναβάθμισης του συστήματος διανομής του επεξεργασμένου νερού. Μέσω των τροποποιήσεων στην υφιστάμενη υποδομή, καθώς και με την προσθήκη νέου εξοπλισμού, επιτεύχθηκε η αναβάθμιση της ποιότητας της εκροής από το βιολογικό για τη χρήση της σε άρδευση κατάλληλη για επαφή με τον άνθρωπο. Με την επέκταση των δικτύων, δόθηκε δυνατότητα στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Χερσονήσου να πετύχει την ορθολογικότερη διανομή του επεξεργασμένου νερού. Για την αναβάθμιση του συστήματος της τροβάθμιας επεξεργασίας, εγκαταστάθηκε ένα νέο αυτόματο μηχανικό φίλτρο ΣΥΤΑΣ, έγινε αναβάθμιση του υπέρχοντος βαρυτικού φίλτρου άμμου με αλλαγή του πληρωτικού υλικού και τοποθετήθηκαν 2 συστήματα μεταχλωρίωσης σε συνδυασμό με 2 μονάδες UV σε γραμμές συνεχούς ανακυκλοφορίας. Με τις παρεμβάσεις στο τμήμα της τροβάθμιας επεξεργασίας, βελτιώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκροής, τόσο σε θέμα αιωρούμενων στερεών, όσο και στα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά. Οι αντίστοιχες μειώσεις βοηθούν σημαντικά στην προσαρμογή της εγκατάστασης στη νέα νομοθεσία για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Για την αναβάθμιση του δικτύου διανομής δημιουργήθηκε μια νέα δεξαμενή άρδευση 700 κυβικών περίπου, εγκαταστάθηκαν 3.700 μέτρα νέων αγωγών, 3 νέες αντλίες και ένα νέο τμήμα του κεντρικού υπόγειου καταθλιπτικού αγωγού. Με τις προαναφερόμενες ενέργειες έγινε επέκταση του δικτύου άρδευση σε νέες περιοχές,
που καλύπτουν γύρω στα 2.500 στρέμματα, βελτίωση του τρόπου διαχείρισης του νερού με αύξηση των βαθμών ελευθερίας και των διαθέσιμων επιλογών. Παράλληλα, ενισχύθηκε τόσο η αυτοματοποίηση, όσο και η δυνατότητα τηλελέγχου του συστήματος με δυνατότητα παραμετροποίησή της από τον διαχειριστή. Η βασικότερη διακύβευση στην προσπάθεια διείσδυσης της πρακτικής της επαναχρησιμοποίησης συγχρόνων αποβλήτων στην άνδρευση ήταν η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των άμεσων αλλά και των τελικών χρηστών ότι πρόκειται για μια πρακτική ασφαλή, η οποία δεν κρύβει κινδύνους για την υγεία τόσο των ίδιων των καλλιεργητών όσο και των καταναλωτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή αυτή ήταν πρωτοπόρος όσον αφορά τη συγκεκριμένη μέθοδο, υπό την έννοια ότι ξεκίνησε από το 2000 στην Χερσόνησο η επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Παρόλα αυτά, υπήρχε έλλειμμα εμπιστοσύνης στους αγρότες, παρότι ήξεραν ότι πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή μέθοδο, που αυτό κάποιες φορές συνδεόταν και με ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης όσον αφορά τον φορέα διαχείρισης του εκάστοτε βιολογικού καθαρισμού. Παράλληλα, λόγω και της γενικευμένης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης, συχνά οι πολίτες είναι επιφυλακτικοί και εκ προημίου αρνητικοί σε οτιδήποτε ευαγγελίζεται μια νέα προοπτική, και αυτό, αν και ίσονος σημασίας, ήταν ένα επιπλέον εμπόδιο για μας. Παρόλα αυτά, δεν εγκαταλείψαμε την προσπάθεια. Θεωρούμε ότι προκειμένου να έρθουν όλες οι επιφυλάξεις, η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος είναι η ενημέρωση. Έτσι δημιουργήθηκε σχετική ιστοσελίδα. Επίσης ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο που αποστέλλεται σε όλους τους ενδιαφερομένους. Για τους λιγότερο εξοικειωμένους με τη νέα τεχνολογία καταρτήσαμε ειδικά ερωτηματολόγια, η συμπλήρωση των οποίων είχε διτό στόχο αφενός να μας δώσει εμάς πλούσιο υλικό για την άποψη των ερωτηθέντων σε σχέση με την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων, αλλά και ταυτόχρονα να ενημερωθούν και οι ίδιοι για τη νέα αυτή μέθοδο. Επίσης, διοργανώσαμε συμμετοχικά εργαστήρια, στήσαμε ενημερωτικά περίπτερα σε πλατείες χωριών του Δήμου Χερσονήσου, διανύμαμε έντυπο ενημερωτικό υλικό, μιλήσαμε με τους ίδιους τους αγρότες στα καφενεία, προσπαθώντας να φουγκραστούμε την άποψή τους, τις επιφυλάξεις τους, τις ανησυχίες τους σχετικά με τη μέθοδο αυτή και να τους διαφωτίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Η δική μνήμα τέλος πρέπει να γίνει και στην ενημέρωση που αφορούσε στους μαθητές, τους μικρούς πολίτες όπως θέλουμε να τους αποκαλούμε, καθώς δημιουργήθηκε ένα ειδικό εκπαιδευτικό πακέτο, ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο για την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και για το πρόγραμμα Life Pure, μέσα από το οποίο ενημερώθηκαν πάνω από 1.000 μαθητές, ενώ παράλληλα διοργανώσαμε και υλοποιήσαμε επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς που ήθελαν να ενσωματώσουν στην ύλη τους πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με επίκεντρο την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων, ούτως ώστε να μπορέσουν να το μεταδώσουν στα παιδιά με τη μεγαλύτερη δυνατή επάρκεια. Τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν επιβεβαίωσαν εξ αρχής την ασφάλεια της εκροής, ενώ συνετέλεσαν καθοριστικά στην άρση των όποιων ενστάσεων. Το βασικό μέλημα των καλλιεργητών της περιοχής είναι η επίδραση των επεξεργασμένων λιμάτων στο έδαφος και στα φυτά. Υπήρξε λοιπόν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναλύσεων δειγματοληψιών τόσο στο έδαφος όσο και στα φυτά της περιοχής, που είναι κυρίως ελιές, για να διαπιστώσουμε την όποια επίδραση των λιμάτων που χρησιμοποιούνται στην περιοχή για περισσότερο από 10 χρόνια, να λάβουμε αυτό υπόψη μας, και κατέληξαν ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος, μάλλον η επίδραση είναι σχεδόν μηδαμινή, τόσο στο έδαφος όσο και στα φυτά. Έγιναν βέβαια και εξειδικευμένα πειράματα σε ραπάνια, σε χαρίφαλα, σε αμπέλι, σε ελιά μέσα στο ΤΕΙ Κρήτης, για να δούμε την οποιαδήποτε επίδραση των επεξεργασμένων λιμάτων σε αυτές τις καλλιέργειες. Και αυτά τα πειράματα έδειξαν μηδενική επίδραση, μηδενικό κίνδυνο τόσο για τον καταναλωτή όσο φυσικά για τον χρήστη του νερού που είναι ο καλλιεργητής. Οι αγρότες της Χερσονήσου αξιολογούν στα θετικά σημεία τους τακτικούς ελέγχους που διενεργούνται, αρδεύοντας πλήρως ικανοποιημένοι πλέον με τη συγκεκριμένη εκροή.
Το νερό ελέγχεται από τους χημικούς του βιολογικού καθαρισμού τακτικά. Τους έχουμε δει που παίρνουν νερό από τα ελαιόφυτα που ποτίζονται. Το λάδι μας είναι καλό, βγαίνει αγκουρόλαδο, παρθένο, καλό λάδι, τρεις γραμμές όλο και παρακάτω, διότι τα δέντρα ποτίζονται με την καλή ποιότητα του νερού που παίρνουμε από το βιολογικό καθαρισμό Χερσονήσου. Η τεχνογνωσία και η πολυετής εμπειρία της Κύπρου στον εν λόγω τομέα συνετέλεσαν καθοριστικά στην επιτυχή ευόδοση του προγράμματος. Το πρώτο σύστημα είχε λειτουργήσει στη Λευκοσία το Μάιο του 1980 και από τότε λειτουργούν παρόμοια συστήματα σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της Κύπρου. Ήδη το υφιστάμενο δίκτυο καλύπτει όλα τα αστικά κέντρα, όλα τα προάστια και άρχισε ήδη να απευθύνεται και στις αγροτικές περιοχές. Τα πλεονεκτήματα και τα οφείλη τα οποία προκύπτουν από τη λειτουργία των συστημάτων αυτών είναι αρκετά και θα πω τα πιο σημαντικά. Αρχίζοντας από την βελτίωση του επίπεδου ζωής και των υγειονομικών συνθήκων στις περιοχές στις οποίες έχουν εφαρμοστεί αυτά τα συστήματα επεξεργασίας λιμάτων. Παλαιότερα και πριν την εφαρμογή αυτών των συστημάτων υπήρχε ένα απαρχαιωμένο σύστημα, το σύστημα των συμπτυγών ή απορροφητικών δεξαμενών και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των πολυκατοικιών ή των ξενοδοχειακών μονάδων το σύστημα αυτό προϋπόθεται την τακτική εκένωση των δεξαμενών αυτών και τη συντήρησή τους. Με την εφαρμογή των συστημάτων επεξεργασίας λιμάτων πλέον έχουν απαλλαχθεί οι χρήστες από την συντήρηση αυτή και έτσι έχει απαμειωθεί, έχει αφαιρεθεί ένα σημαντικό πρόβλημα. Επίσης είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά των συστημάτων επεξεργασίας λιμάτων στην προστασία και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος αφού πλέον, όπως έχω αναφέρει, έχουν καταργηθεί οι συμπτικές ή απορροφητικές δεξαμενές με τις οποίες πάντοτε υπήρχε ο κίνδυνος διαρροής ρήπων προς τα υπόγεια νερά. Η πιο σημαντική όμως συνεισφορά των συστημάτων επεξεργασίας λιμάτων στην Κύπρο έχει να κάνει με το κύριο προϊόν αυτών των συστημάτων, αυτών των μονάδων, που είναι το επεξεργασμένο νερό. Είναι γνωστό ότι η Κύπρος στις τελευταίες δεκαετίες μαστίζεται από φαινόμενα λειψιμπήρειας και ως εκ τούτου απαιτείται μια αειφορική και ορθολογιστική διαχείριση των υδατινών της πόρων. Το νερό το οποίο παράγεται από τις μονάδες επεξεργασίας λιμάτων είναι υψηλής ποιότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωργικούς αλλά και για άλλους σκοπούς. Ήδη η ποσότητα του νερού η οποία παράγεται στην Κύπρο από όλα τα συστήματα επεξεργασίας λιμάτων είναι σημαντική και είναι συγκρίσιμη με την συνολική ποσότητα του νερού που αποθηκεύεται στο μεγαλύτερο φράγμα, της Κύπρου. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ουσιαστικά ένας τουριστικός δήμος, με σημαντική παράλληλα όμως γεωργική παραγωγή, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εφαρμογή του προγράμματος. Χρόνια τώρα υπήρχε εξαιτίας αυτής της δομής της οικονομίας μία διελκυστίδα και μία αντιπαράθεση σε σχέση με το νερό, μεταξύ πρωτογενή τομέα και τουρισμού. Η μεγάλη βιομηχανία του τουρισμού ζητά πολύ μεγάλη ποσότητα νερού, αλλά και οι καλλιέργειες ζητούν επίσης νερό. Επειδή δεν είναι σε μεγάλες ποσότητες διαθέσιμος αυτός ο φυσικός πόρος, αντιλαμβάνεστε ότι η προτεραιότητα πάντα δίδεται, σύμφωνα με την νομοθεσία, στην ίδρυυση. Από την άλλη μεριά όμως, δεν μπορούσε και η γεωργική παραγωγή να παραμείνει στάσιμη και να μην αναπτύσσεται. Από το 1997, που έγινε η πρώτη μονάδα βιολογικού καθαρισμού στη Χερσόνησο, δώσαμε την κατεύθυνση και αξιοποιήσαμε την τεχνολογία της επανάχρησης των νερών όπως όριζε η Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μέσα από αυτή την επανάχρηση καταφέραμε να βελτιώσουμε το ισοζύγιο του νερού και να δώσουμε τη δυνατότητα και στον τουρισμό να αναπτύσσεται και στη γεωργία. Αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό και συνέβαλε ιδιαίτερα στην τοπική οικονομία. Από την άλλη μεριά, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα του LIFE, το LIFE FURE, μας δόθηκε η δυνατότητα όχι μόνο να βελτιώσουμε την ποιότητα, όχι μόνο να αυξήσουμε την ποσότητα, αλλά κυρίως να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να τον εθίσουμε ότι αυτή η διαδικασία, η επανάχρηση, βοηθά και περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά. Γιατί αυτό που παίζει πολύ μεγάλη σημασία σήμερα είναι η κλιματική αλλαγή. Πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τον πλανήτη. Εμείς λοιπόν και μέσω της επανάχρησης, αλλά ιδιαίτερα από αυτό εδώ το πιλωτικό πρόγραμμα, πραγματικά αποδείξαμε ότι βελτιώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα χωρίς να αυξάνουμε το κόστος και κυρίως
οι τουρίστες οι οποίοι βιώνουν εδώ στον τόπο μας το περιβάλλον, με μετρήσεις που γίνανε, με ερωτηματολόγια που έγιναν στα πλαίσια του προγράμματος, δήλωσαν απερίφραστα και κατηγορηματικά ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αυξηθεί το κόστος των διακοπών αν η περιοχή η οποία τους φιλοξενεί παρεμβαίνει περιβαλλοντικά και κυρίως βοηθά στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το γεγονός ότι η εκροή διατίθεται δωρεάν αποτιμάται μεταξύ άλλων θετικά από τους ίδιους τους αγρότες. Ποτίζομαι από βιολογικό νερό και έχουμε δει άριστα αποτέλεσματα, γύρω στα 10 χρόνια περίπου είναι τώρα. Γιατί δεν είχαμε νερά εδώ εμείς και δεν γίνονταν τα δέντρα. Τώρα με το νερά το βιολογικό είναι άριστα αποτελέσματα και δωρεά το νερό. Στο δρόμο προς την ορθή εφαρμογή του προγράμματος, οι συναρμόδιοι φορείς κλήθηκαν να υπερκεράσουν σημαντικά εμπόδια, έχοντας κάθε λόγο να είναι πια ικανοποιημένοι από την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους ότι η εκκίνηση του προγράμματος Pure συνέπεσε με την οικονομική κρίση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Μάλιστα, συνέπεσε και με τον Καλλικράτη στην Ελλάδα, δηλαδή τις αλλαγές που έγιναν στην τοπική αυτοδιοίκηση το 2010. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ενοποιηθεί η ΔΕΙΑ Χερσονήσου, που ήταν ο βασικός ανάδοχος του έργου, με τη ΔΕΙΑ Αμαλίων και σε μια καινούργια ΔΕΙΑ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει προβλήματα σε οποιοδήποτε έργο και πολύ δε σε ένα αυτοχρηματοδοτούμενο έργο που χρηματοδοτεί κατά 50% από τους εταίρους που συμμετέχουν. Παρ' όλα αυτά, ολοκληρώθηκε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι οι εταίροι κατανόησαν τη σημασία αυτού του έργου. Προσπάθησαν όσο γινόταν περισσότερο να υπερβούν τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης και γενικότερα της γραφειοκρατίας που είχε αναπτυχθεί κυρίως γύρω από τον Καλλικράτη και να ολοκληρώσουν το έργο με επιτυχία. Θεωρώ ότι υπήρξε αυτή η ολοκλήρωση, υπήρξε η επίτευξη όλων των στόχων που είχαν τεθεί και κυριότερα η επίδραση που θέλαμε να δημιουργήσουμε στην τοπική κοινωνία για να γίνει περισσότερο αποδεκτή η επαναχρησιμοποίηση και η αξιοποίηση αυτού του εναλλακτικού πόρου νερού που υπάρχει στην περιοχή. Νερό πολύτιμο αγαθό, η φύση μας χαρίζει. Να το χαρούμε όλοι μας με προσοχή ορίζει. Νερό, νερό, νεράκι μου, εσύ ζωή χαρίζεις και διψασμένα έμβια σ' όλη τη γη ποτίζεις.